Ακούγοντας την κυβέρνηση και τους κυβερνητικούς βουλευτές όλες αυτές τις μέρες, ξεχωρίζει κανείς ορισμένα βασικά επιχειρήματα που χρησιμοποιούν όχι για να στηρίξουν ένα νομοσχέδιο που όντως αφορά την άσκηση ενός αναφέρετου κυριαρχικού δικαιώματος που πηγάζει από το δίκαιο της θάλασσας και από το διεθνές δίκαιο, αλλά για να στηρίξουν ένα ολόκληρο αφήγημα ότι τάχα τώρα δημιουργείται μια εξαιρετική συγκυρία για τη χώρα με ισχυρές συμμαχίες για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, να λύσει τα προβλήματα, να. Και όλα αυτά που ακούμε όλες αυτές τις μέρες, που όχι μόνο αγγίζουν τα όρια της υπερβολής, αλλά επί της ουσίας αντιστρέφουν πλήρως την αντικειμενική πραγματικότητα. Ποια είναι αυτά τα επιχειρήματα? Πρώτον, ότι με αυτόν τον τρόπο μεγαλώνει η χώρα, μεγαλώνει η Ελλάδα. Και δεύτερον, ότι έτσι αναχαιτίζεται η τουρκική επιθετικότητα. Αυτοί που υιοθετούν αυτά τα επιχειρήματα όμως θα πρέπει να απαντήσουν τουλάχιστον σε δύο βασικά ερωτήματα. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, όπως λέτε εσείς, όχι εμείς, εσείς τα λέτε, για ποιο λόγο καθυστέρησε για πάνω από 25 χρόνια από το 1995 και μετά η άσκηση αυτού του κυριαρχικού δικαιώματος, αφήνοντας όλη αυτή την περίοδο να μεσολαβήσει και επιτρέποντας στην Τουρκία να ανοίξει τη βεντάλια όλων των διεκδικήσεων? Και δεύτερον, γιατί η σημερινή άσκηση γίνεται τμηματικά, αφήνοντας ανοιχτό το παράθυρο η Τουρκία αλλά και άλλοι διεθνείς παράγοντες να θεωρήσουν ότι αυτή η τμηματική άσκηση μόνο για το Ιόνιο συνιστά μια έμμεση παραδοχή ότι το Αιγαίο αποτελεί κάποια ειδική περίπτωση που πρέπει να εξαιρεθεί από το δίκαιο της θάλασσας και το διεθνές δίκαιο. Είναι προφανές λοιπόν ότι αυτά τα επιχειρήματα δεν αντέχουν σε σοβαρή κριτική. Είναι προφανές ότι σας οδηγούν σε αντιφάσεις, όπως είναι και προφανές, τουλάχιστον σε εμάς είναι προφανές, ότι ο χρόνος άσκησης αυτού του δικαιώματος μόνο για το Ιόνιο τώρα και όχι όλα αυτά τα 25 χρόνια δεν οφείλεται ούτε σε κάποιες επιδέξιες διπλωματικές κινήσεις ή συμμαχίες της κυβέρνησης, ούτε σε μια δήθεν πιο ευνοϊκή συγκυρία που το επέτρεψε, όπως προσπαθείτε να μας πείσετε. Οφείλεται στο γεγονός ότι τώρα είναι ο χρόνος, τώρα είναι ο χρόνος που δρομολογούνται και σε ορισμένες περιπτώσεις μπαίνουν σε πιο κρίσιμη φάση όλοι αυτοί οι ανταγωνισμοί και όλες αυτές οι επικίνδυνες για τους λαούς διευθετήσεις που γίνονται στο χώρο της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου. Διευθετήσεις προς όφελος των ενεργειακών κολοσσών και άλλων ισχυρών μονοπωλίων, διευθετήσεις προς όφελος των σύμμαχών σας, κυρίως προς όφελος της σταθερότητας στην Ανατολική Πτέρυγα του ΝΑΤΟ, αλλά και προς όφελος των συμφερόντων περιφερειακών παικτών, τμήματων του κεφαλαίου στην περιοχή, που διεκδικούν και αυτές κομμάτι από το μοίρασμα της λίας που διεξάγεται στις πλάτες των λαών. Αυτά είναι τα κριτήρια. Αυτά είναι τα κριτήρια με βάση τα οποία και η ελληνική άρχουσα τάξη έχει ως γνώμονα και συμμετέχει σε αυτούς τους σχεδιασμούς στην περιοχή, μέρος των οποίων είναι και οι συμφωνίες με την Ιταλία, και η συμφωνία με την Αλβανία, και η συμφωνία με την Αίγυπτο, αλλά και οι διερευνητικές συνομιλίες που τώρα ξεκινάνε με την Τουρκία. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, κριτήριό σας δεν είναι η προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων, ούτε πολύ περισσότερο η άσκηση αυτών των κυριαρχικών δικαιωμάτων προς όφελος του λαού, όπως λέμε εμείς, που για μας είναι το κρίσιμο ζήτημα. Και από εκεί απορρέουν και οι αντιφάσεις σας, από εκεί απορρέουν και τα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Γι' αυτό το λόγο στο Ιόνιο η Ελλάδα μπορεί να μεγαλώνει, όμως τα δικαιώματα του λαού όχι μόνο δεν μεγαλώνουν, αλλά αντίθετα μικραίνουνε, γιατί βλέπει το πλούτο που του ανήκει να παραδίδεται στις ορέξεις των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων. Γι' αυτό το λόγο και από την άλλη μεριά στο Αιγαίο μικραίνουν στην πράξη τα κυριαρχικά δικαιώματα, γιατί εκεί υπάρχουν τα προτάγματα της συνεκμετάλλευσης του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν τα ιδιαίτερα συμφέροντά τους με την Τουρκία,
που θέλουν να τη διατηρήσουν στο δυτικό στρατόπεδο, που και γι' αυτό το λόγο υποθάλπουν την τουρκική επιθετικότητα. Και αυτό φάνηκε ξεκάθαρα και με όλη αυτή την ιστορία των περιβόητων κυρώσεων. Ποιο είναι το συμπέρασμα για μας και ποιο είναι το συμπέρασμα που κατά τη γνώμη μας πρέπει να βγάλει ο ελληνικός λαός? Ότι όντως, αυτό το αναγνωρίζουμε, η αστική τάξη και οι κυβερνήσεις της δεν έχουν κανένα ταμπού. Μπορεί με την ίδια ευκολία να επιστρατεύουν και τις εθνικιστικές εξάρσεις και τις υποχωρήσεις και τον κοσμοπολιτισμό, άλλες φορές και τα δύο μαζί, αλλά πάντα με κριτήριο να υπηρετήσουν τα συμφέροντά τους. Και μπροστά σε αυτά τα συμφέροντα βάζουν στην κλίνη του προκρούστη κυριαρχικά δικαιώματα που κάτω από άλλες συνθήκες, κοινωνικές, πολιτικές συνθήκες, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν πραγματικά για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Από αυτή την άποψη λοιπόν, εμείς ναι, δεν συμμεριζόμαστε ούτε τον εφησυχασμό, ούτε την οσιοδοξία, ούτε την ωρεοποίηση που προσπαθείτε να καλλιεργήσετε, ούτε υιοθετούμε αυτή την καραμέλα της κατ' όνομα και μόνο εθνικής γραμμής και εθνικής συνένεσης που υπερασπίζεστε όλοι οι υπόλοιποι μαζί. Και που τι λέει? Γεωστρατηγική αναβάθμιση, ακόμη πιο βαθιά εμπλοκή της Ελλάδας στα επιθετικά σχέδια του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαμούθ εξοπλιστικά προγράμματα που δεν έχουν σχέση με την άμυνα της χώρας, αλλά με αυτούς ακριβώς τους σχεδιασμούς. Άκουγα πριν έναν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που μίλαγε για την αλληλεγγύη των λαών. Καλά, δουλευόμαστε. Τα όπλα που στέλνατε και με τη δική σας ευθύνη στη Σαουδική Αραβία, και εσείς το ξεκινήσατε, ποια αλληλεγγύη των λαών υπηρετούσαν? Οι αποστολές στρατιωτικές από τη Μέση Ανατολή, την Ανατολική Μεσόγειο μέχρι τη Βόρεια Θάλασσα, ποια αλληλεγγύη των λαών υπηρετούν? Τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ στο ΝΑΤΟ κάθε χρόνο, τη στιγμή που ο λαός υποφέρει, ποια αλληλεγγύη των λαών υπηρετούν? Υπηρετούν τους σχεδιασμούς των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλους αυτούς που τους έχετε αναγορεύσει και η κυβέρνηση και εσείς ως προστάτες, ως εγγυητές της ειρήνης, της ασφάλειας και της ευημερίας των λαών. Μια γραμμή που έχει χρεοκοπήσει ιστορικά και που κάθε μέρα χρεοκοπεί ολοένα και περισσότερο. Και μάλιστα σε μια περίοδο που οι συμμαχίες αναδιατάσσονται με πολύ μεγάλη ευκολία. Και όσοι έχουν ακουμπήσει τις ελπίδες τους στη Γαλλία ή στον Μπάιντεν, ας μη πολύ εκτίθενται, γιατί πολύ σύντομα θα ψάχνουν σύννεφο για να πέσουν. Όμως είναι αυτή η γραμμή που έχετε όλοι σας. Αυτές τις μέρες, και τελειώνω κύριε Πρόεδρε, ακούγαμε βουλευτές και δεν ξέραμε αν ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ, αν ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία, αν ανήκουν στον Κινάλ. Χορτάσαμε από ομοψυχία, χαρά, συνένεση κτλ. Γιατί είναι αυτή η κοινή γραμμή που έχετε. Η γραμμή που έχουμε εμείς και η γραμμή με την οποία πρέπει να παλέψει ο ελληνικός λαός είναι στην αντίπερα όχθη. Είναι η γραμμή της απεμπλοκής και της αποδέσμευσης από τους υπεριαλιστικούς οργανισμούς και σχεδιασμούς. Είναι η πορεία για να γίνει ο λαός πραγματικά ιδιοκτήτης του πλούτου που του τον κλέβουνε. Είναι η πορεία της διεθνούς αλληλεγγύης και των σχέσεων αμοιβαίου ωφέλους. Είναι τελικά η πορεία για να πάρουν οι ίδιοι λαοί την εξουσία. Μόνο αυτή η πορεία μπορεί να εξασφαλίσει ότι θα επιληθούν διαφορές, είτε κληρονομημένες από το παρελθόν, είτε ακόμη και κατασκευασμένες. Όλα τα υπόλοιπα οδηγούν σε πολύ μεγάλες περιπέτειες. Ευχαριστώ.